Χωρίς ουρές, συνωστισμό και ταλαιπωρία, εξυπηρετήθηκαν όσοι προσήλθαν σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες για να καλύψουν οικονομικές και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις. Για την κόρη που σπουδάζει, θέλουμε κάτι κλειδάριθμος, τίποτα άλλο. Τακτοποιήσατε έμφυα τα υπόλοιπα. Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι. Φτάσαν τα λεφτά. Ναι, όπου φτάσαν. Και μια αφιερωμένη ημερότητα βγάλουμε. Την πρώτη εργάσιμη του έτους, τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά καθώς λειτουργήσαν τις δύο προηγούμενες Κυριακές. Και έτσι οι δρόμοι, ακόμη και στο εμπορικό τρίγωνο της πόλης του Ηρακλείου, ήταν ουσιαστικά άδειοι, αφού ο καιρός δεν ευνόησε βόλτες για καφέ και χαλάρωση. Προγραμματισμένα, αφού παραδοσιακά η κίνηση είναι ελάχιστη την πρώτη εργάσιμη του έτους, πέρασαν το κατόφλι της εφορίας αρκετοί πολίτες που ήθελαν να εξυπηρετηθούν για τρέχουσες υποχρεώσεις, την κατάθεση και παραλαβή πινακίδων που είχε πάρει ολιγοήμερη παράταση. Έτυχε να κάνουμε μια εργασία που δεν είχαμε κάνει, η κορούλα μου συγκεκριμένα, και έτσι ήρθε ο μπαμπάς να βοηθήσει λίγο. Όλα καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Θα πάρετε πιστεύω ότι πινακίδες του παλιού μου αυτοκινήτου. Χρήματα δεν έχω, αλλά για ο Ζόρος με έχει κάνει να πάρω ένα πιο παλιό αυτοκίνητο και πιο μικρό. Γιατί δεν έχω λεφτά για να πληρώνω τα τέτοια κυκλοφορία. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε τώρα, εντάξει. Θα πάρετε πινακίδες ή θα καταθέσετε? Θα πάρουμε πινακίδες. Αλλά εκεί που έχω πάει στα αυτοκίνητα για να πάρω πινακίδες δεν έχει πολύ κόσμο. Εντάξει. Εύκολα σήμερα που δεν έχει κόσμο. Έτσι. Ναι, σήμερα ναι. Ομαλή και χωρίς ιδιαίτερη αναμονή ήταν και η εξυπηρέτηση στα τραπεζικά υποκαταστήματα που κατέγραψαν τις πρώτες συναλλαγές του έτους. Τώρα κόσμο δεν έχει. Οπότε είναι πιο χαλαρά σήμερα. Τέλεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος.